Αυτού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 849. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Γ και δάφιο 13. Σελίς 849, κεφάλαιο Γ και δάφιο 13. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη δια να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ουδέ Ιωάννη σε κόλλει αυτόν λέγον εγώ έχω χρίαν να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν άφες τώρα διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθη. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και ερνηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα ύστερα επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπεν εάν είσαι ο Υιός του Θεού είπε να γίνουν άρτη τούτη, να γίνουν άρτη οι λίθοι τούτη. Ο δε αποκριθής είπεν και γραμμένον με άρτον μόνον δε θέλει ζήσει ο άνθρωπος αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον διαστόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγίαν Πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν εάν είσαι Υιός του Θεού ρίψον σε αυτόν κάτω. Διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτού για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόθα σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς πάλιν είναι γεγραμμένον δε θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτού και λέγει προς αυτόν ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις δρατρεύσει, τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και οι δύο άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Αμήν. Μετά από 6 μήνες, αφού τη συγκεκριμένη μέρα ξεκίνησε ο Θεός το έργο του το προσδιορισμένο για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τώρα ήρθε και ο καιρός του Ιησού του Ναζωραίου, του ενσαρκωμένου Λόγου του Θεού, που έκανε πάνω από 100 χιλιόμετρα, κατέβηκε από τη Γαλιλαία και έφτασε μέχρι εκεί που ο Ιωάννης βάφτιζε εν ύδατι αυτούς που έρχονταν μετανοημένοι, εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους και τους προετοίμαζε με το βάφτισμα αυτό της μετανοίας για να δεχθούν τον ερχόμενο που δεν βράδυνε, αλλά 6 μήνες αργότερα έφτασε κι αυτός, οδηγημένος από το Θεό, να βαφτιστεί κι αυτός εν ύδατι από τον Ιωάννη που είχε αυτή την αποστολή και αυτή την εξουσία. Ο Ιωάννης όταν τον είδε, είπε, γιατί τον γνώριζε, ήταν συγγενής, είπε εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα, εσύ έρχεσαι να βαφτιστείς από μένα. Ο Κύριος όμως απάντησε και εξήγησε γιατί έρχεται να βαφτιστεί. Έρχεται να βαφτιστεί όχι βάφτισμα μετανοίας αλλά ούτε και βάφτισμα σωτηρίας. Βάφτισμα υπακοής στο Λόγο του Θεού. Άλλωστε και το βάφτισμα της μετανοίας γινόταν από τον βαφτιζόμενο ως βάφτισμα υπακοής. Ακόμη πολύ περισσότερο το βάφτισμα της σωτηρίας γίνεται από το βαφτιζόμενο ως αποτέλεσμα υπακοής στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Δεν βαφτιζόμαστε για να αφαιθούν οι αμαρτίες μας. Βαφτιζόμαστε επειδή ο Θεός μας διατάζει να βαφτιστούμε εν ύδατι, γιατί γνωρίζει ο Θεός ότι με το βάφτισμα θα υπάρξει άφεση αμαρτιών και η βεβαίωση της σωτηρίας μας. Το βάφτισμα δεν είναι εξ συμφέροντος,
και τίποτα στη ζωή του χριστιανού δεν είναι εξ συμφέροντος, δηλαδή για να μας δώσει ο Θεός. Τίποτα δεν κάνουμε για να μας δώσει ο Θεός. Δεν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας για να μας υψώσει ο Θεός. Δεν περπατάμε σύμφωνα με το θέλημά Του για να μας βοηθήσει ο Θεός. Αλλά ο Ιησούς Χριστός θέλει, καθώς είναι γεγραμμένο, έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με, την εκπλήρωση του Λόγου του Θεού και του θελήματος του Θεού να την κάνουμε μόνο και μόνο γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Σαν έργο πίστεως και υπακοής, ώστε διαπίστεως σωθήκαμε και θεωρηθήκαμε ενώπιον του Θεού δίκαιοι, αλλά και με τα έργα της πίστεως να αποδειχθούμε ενώπιον του Θεού δίκαιοι. Μην περιμένεις δούνε και λαβήν με τον Χριστό. Λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Λέει ζητείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αλλά το κίνητρο, εάν είναι για να μας δώσει ο Θεός, είμαστε άχυρο. Θέλουμε καθάρισμα. Το κίνητρο είναι έρχομαι στο Χριστό για να με ευλογήσει, είναι άχυρο. Έρχομαι στον Χριστό για να ευλογήσει τη δουλειά μου, για να με παντρέψει, για να πάω καλά στη ζωή μου, είναι άχυρο. Δεν θα σταθείς, δεν θα μπορέσεις να μείνεις όταν σηκωθεί το πτιάριον. Έρχομαι στον Χριστό γιατί τον αγαπάω. Έρχομαι στον Χριστό γιατί τον λατρεύω. Έρχομαι στον Χριστό γιατί τον γνώρισα. Και επειδή έρχομαι στο Χριστό γιατί τον αγαπάω, είμαι έτοιμος να υποταχθώ σε όλες τις εντολές του. Για να αποδειχθεί ότι τον αγαπάω. Και όταν αποδειχθεί ότι τον αγαπάω, ευαρεστούμενος ο Θεός θα αρχίζει να με ευλογεί. Αλλά και αν δεν με ευλογεί, πάλι θα τον αγαπάω. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Με ευλογεί, δεν με ευλογεί, εγώ θα τον αγαπάω. Γιατί με ενδιαφέρει να είμαι αιώνια μαζί του. Μου απαντήσει, δεν μου απαντήσει, εγώ τον αγαπάω. Δεν έρχομαι, δώσε μου για να σου δώσω, γιατί αν δεν μου δώσεις, γιατί να σου δώσω. Αυτός είναι μπακάλικος τρόπος πίστης. Άθλιος. Που όταν θα βρεθείς απέναντι στους πειρασμούς θα σε γκρεμίσει ο διάβολος. Όταν λοιπόν ο Ιωάννης του είπε εγώ πρέπει να βαφτιστώ από σένα, του λέει σταμάτα. Δεν είναι ποιος πρέπει, είναι ποιος λέει ο Θεός. Δεν είναι να ζούμε έτσι πως νομίζουμε, αλλά να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Πολύ καθαρό, αδερφοί, ποιος είναι στάρι και ποιος είναι άχυρο. Αν ήρθες να σε ευλογήσει, θα σε βγάλει έξω ο διάβολος. Αν ήρθες γιατί τον αγαπάς, κανένας δεν θα μπορεί να σε αγγίξει. Να αναρωτηθούμε γιατί ήρθαμε στην Εκκλησία. Γιατί είμαστε εδώ. Να του δώσουμε για να μας δώσει. Θα μας δώσει, αλλά δεν θα μείνουμε. Γιατί είναι πιστός το λόγο του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε. Γιατί επίκειται ο πειρασμός. Ήρθα σήμερα γιατί αγαπάω τον Χριστό. Δεν ήρθα για να κηρύξω. Δεν ήρθα για να σας δω. Ήρθα γιατί αγαπάω τον Χριστό. Κάντο αλήθεια, Χριστέ μου, αυτό στη ζωή μας. Κάντο αλήθεια. Από εκεί θα ξεκινήσει ο καθαρισμός του αλωνίου μας. Και πώς θα μετανοήσουμε. Θα μετανοήσουμε.
Δεν έρχομαι στην εκκλησία για να με κάνει πλούσιο ο Θεός. Δεν έρχομαι στην εκκλησία για να με παντρέψει ο Χριστός. Δεν έρχομαι στην εκκλησία για να πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή μου. Έρχομαι στην εκκλησία γιατί τον αγάπησα. Επειδή πρώτος αυτός με αγάπησε. Αγαπάς τον Χριστό, αδερφέ. Να του το λες, αλλά και να του το αποδεικνύεις. Ο Ιωάννης κατάλαβε και τον βάφτισε αμέσως. Και τότε, στην υπακοή του Ιησού του Ναζωραίου και του Ιωάννου, ήρθε η απάντηση και η επέμβαση του Θεού. Ήρθε η παρουσία του Τριαδικού Θεού. Ήρθε η παρουσία της δόξας του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς ήρθα πάνω του και έμεινε από αυτόν, αποδεικνύοντας τον Ιωάννη και σε όλους ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και φωνή ακούστηκε από τον ουρανό, η φωνή του Θεού. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Και γιατί τώρα ευαρεστήθηκα? Γιατί έπραξε το θέλημά μου. Επαναλαμβάνω κάτι που θέλω να μείνει και να μένει στα αυτιά μας πάντοτε. Δεν ήρθαμε εδώ για να ζούμε όπως θέλουμε, αλλά ήρθαμε εδώ για να υπακούμε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Ναι, Κύριέ μου, βοήθησέ μας, σε παρακαλώ. Βοήθησέ μας. Αδύναμοι είμαστε. Και ευθύς αμέσως το Πνεύμα το Άγιο τον μεταφέρει στην έρημο να νηστεύσει 40 μέρες και 40 νύχτες, να φύγει από πάνω του κάθε ανθρώπινη δύναμη και ισχύς από το σώμα του, αλλά ακόμη και από την ψυχή του και από το πνεύμα του, για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Δεν θα τον πείραζε ποτέ ο διάβολος αν δεν το επέτρεπε ο Θεός. Και για να κάνει εύκολο τον πειρασμό του διαβόλου, τον μεταφέρει το Πνεύμα το Άγιο στην έρημο. Εκεί μόνος του, πρόσωπο με πρόσωπο, στόμα με στόμα. Ερώτημα. Είναι δυνατόν να νικήσει ο διάβολος? Ερώτημα. Είναι δυνατόν να νικήσει ο διάβολος στον πειρασμό αυτό? Εάν μεν είναι ο Θεός, αποκλείεται. Τότε γιατί το επιχειρεί? Ο δεύτερος Αδάμ. Και ο Αδάμ ήταν Υιός Θεού. Έτσι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Σαράντα μέρες και 40 νύχτες. Στο τέλος επείνασε. Και όταν ήρθε σε τέλεια αδυναμία κατά την επιθυμία της σάρκας, εμφανίζεται μπροστά του ο πειράζων. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο πειρασμός έχει δύο κατευθύνσεις. Από έξω, από το διάβολο προς τα μέσα, και από μέσα του ανθρώπου προς τα έξω. Αποκλείεται να τον νικήσει ο διάβολος, γιατί ο εσωτερικός άνθρωπος του Ιησού του Ναζωραίου δεν έχει πάθη και επιθυμίες. Από τις επιθυμίες πειράζεται ο άνθρωπος. Από τη δική του επιθυμία δεν έχει επιθυμίες. Είναι καθαρισμένο, συγχώρεσέ με Χριστέ μου, το αλώνιόν του, είναι άγιος. Δεν έχει μέσα στην ψυχή του επιθυμίες. Θέλω, θέλω, θέλω. Έχω ανάγκη, χρειάζομαι. Αλλά μέσα στην ψυχή του υπάρχει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και δεν έχει καμία ελπίδα ο διάβολος να τον νικήσει. Είναι καθαρισμένο, και πάλι συγχώρεσέ με Θεέ μου, το αλώνιο του Ιησού του Ναζωραίου, του ανθρώπου Ιησού. Το κρίσιμο σημείο της νίκης δεν είναι ο εκ των έξω πειρασμός που θα έρχεται, αλλά είναι η από μέσα μας αντίσταση.
Το σώμα του πείναγε. Ο Αδάμ και η Εύα είδαν ότι ήταν καλόν εις βρόσιν. Νόστιμο. Πείναγε. Αλλά δεν ήρθε να ζήσει με το φαΐ. Ήρθε να ζήσει με την υπακοή. Εάν θέλουμε να ζήσουμε, όχι έτσι όπως η σάρκα, η ψυχή και το πνεύμα μας λέει, αλλά έτσι πως ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν είσαι Υιός Θεού, δεν άκουσες τη φωνή. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθη. Εάν είσαι Υιός Θεού, γιατί έβλεπε έναν άνθρωπο μπροστά. Είσαι Υιός Θεού εσύ? Κανένας δεν το ξέρει, μόνο εσύ το ξέρεις. Και ο Θεός. Κανένας δεν γνωρίζει μη ο λαμβάνων. Εάν είσαι Υιός Θεού, πες λόγο σε αυτά τις πέτρες να γίνουν ψωμιά για να χορτάσεις. Ωραία πρόταση. Να δούμε όμως τι είναι πειρασμός. Οι εισηγήσεις του διαβόλου ενάντια στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Εισηγείται ο διάβολος πράγματα που δεν σου έχει πει ο Θεός. Εύκολο είναι να πεις να γίνουνε άρτη και να φας, αφού είσαι Υιός Θεού. Για κάτω να δούμε. Αλλά δεν υποτάσσεται, δεν υπακούεις τις εισηγήσεις του διαβόλου, γιατί η καρδιά του δεν έχει επιθυμίες ούτε πάθη. Η καρδιά του είναι γεμάτη με την απόφαση της υπακοής στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό εκφράζει αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού που κατοικεί πλουσίως εντός του. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Μένα δεν με νοιάζει να ζήσω αυτή τη ζωή με απολαύσεις, με χαρές, με το να μου κάνει ο Θεός όλα μου τα χατήρια. Εγώ ήρθα να ζήσω για να κάνω εγώ στο Θεό όλο το θέλημά Του. Δεν τον θέλω το Θεό να μου κάνει αυτά που θέλω, αλλά θέλω το Θεό να μου δίνει δύναμη, χάρη να κάνω αυτά που Αυτός θέλει. Γιατί? Γιατί τον αγαπάω. Και δεν περιμένω από το Θεό να μου δώσει για να Του δώσω, αλλά προσφέρω το σώμα μου θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό. Και αυτό είναι η λογική μου λατρεία. Να προσφέρω το σώμα μου θυσία, όπως ο Χριστός πρόσφερε το σώμα του θυσία. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά ο άνθρωπος θα ζήσει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Αποστομώθηκε ο διάβολος. Έχασε τον πρώτο γύρο της επίθεσής του. Δεύτερος γύρος τώρα στο πνεύμα του, στην αλαζονία του βίου. Αλλά έλα που δεν έχει πνεύμα αλαζονικό ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Τον παραλαμβάνει και τον ανεβάζει στην Αγία Πόλη και στείνει αυτόν στο πτερύγιο του ιερού. Και λέγει προς αυτόν, είπε ο Θεός ότι είσαι ο Υιός του μονογενής, εάν είσαι Υιός Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω και κοίταξε, όχι σαν τα ψωμιά, στηρίξου το Λόγο του Θεού, γιατί είναι γραμμένο ότι αυτός θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού και θα σε σηκώνουν επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις εις λίθον τον πόδα σου. Να τώρα και ο πειρασμός μέσα από τα λόγια του Θεού. Παμπώνυρος ο διάβολος. Ένα εντυπωσιακό θέαμα του φανερώνει, γεμάτο από δόξα και εξουσία, το οποίο, συγγνώμη, ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο από δόξα, καθώς βλέπει τους αγγέλους έτοιμους σύμφωνα με το Λόγο του Θεού να τον προστατεύσουν. Αλλά ο Κύριος μας και πάλι δεν υπακούει, δεν συνενεί στην εισήγηση του διαβόλου.
Δεν του είχε πει ο Θεός ανέβα και πέσε. Για να το έκανε θα το έκανε. Ο Θεός του είπε εάν τύχει και πέσεις εγώ θα σε φυλάω. Γι' αυτό και η απάντησή του ήταν είναι γραμμένο δεν θα πειράξεις Κύριον τον Θεόν σου. Και πώς πειράζουμε το Θεό μας αδερφοί. Εάν αδιαφορούμε στο θέλημα του Θεού και στο λόγο του Θεού και προβάλλουμε τον εαυτό μας με ικανότητες, με υπερπροστασία. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο Θεός δηλαδή, ο Χριστός είναι υπηρέτης μου. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός είναι που με προστατεύει, ό,τι και να κάνω είναι μαζί μου. Όχι έτσι. Ό,τι και να γίνει είμαι μαζί του. Ό,τι και να έρθει στη ζωή μου εγώ θα ελπίζω στο Χριστό. Δεν είναι υποχρεωμένος να με υπηρετεί. Είμαι υποχρεωμένος να τον υπακούω. Δεν είναι υποχρεωμένος να με φυλάτει στις αμαρτίες μου. Είμαι υποχρεωμένος να μετανοώ στις αμαρτίες μου. Δεν είναι υποχρεωμένος να είναι φύλακας μου. Είμαι υποχρεωμένος να τον δοξάζω και αυτός θα με προστατεύει. Δύο τελείως διαφορετικές όψεις των πραγμάτων. Η μία όψη είναι ζούμε με τη βοήθεια του Θεού. Και άλλη είναι ζούμε για να υπακούμε το Θεό. Δεν στηριζόμαστε ότι ο Θεός μας βοηθάει αν και το κάνουμε, αλλά επιδιώκουμε εμείς να τον δοξάζουμε και να τον υπακούμε. Δεν είναι το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή μας ο εαυτός μας. Το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή μας είναι ο Κύριος μας. Δεν είναι δούλος μας, είμαστε δούλοι του. Δεν είμαι Κύριος, είναι ο Κύριος. Δύο τελείως διαφορετικές όψεις που όλα στηρίζονται στο αν αγαπάς τον Χριστό. Εάν δεν αγαπάς τον Χριστό, η πείνα θα σε οδηγήσει να υπακούσεις στις εισηγήσεις του διαβόλου. Εάν δεν αγαπάς τον Χριστό, η αλαζονία σου θα σε φτάσει να πειράξεις τον Θεό. Και πάλι όμως επιμένει ο διάβολος τώρα πια στην ψυχή του, στην καρδιά του, στις επιθυμίες του. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, πολύ υψηλών, και δείχνει σε αυτόν όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών και λέγει προς αυτόν ταύτα πάντα θα σου δώσω εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Όμως αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά όλα αυτά θα του δοθούνε του Ιησού Χριστού, αλλά μετά τη θυσία του, μετά το σταυρό. Όχι τώρα, ούτε από σένα διάβολε, ούτε και με αυτόν τον τρόπο να σε προσκυνήσω, αλλά με τη θυσία της υπακοής. Ιδού δίδω εξουσία σε εσάς να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και κανένας δεν μπορεί να σας βλάψει. Είναι ο λόγος του Θεού. Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε τον Χριστό. Σε αυτούς που έρχονται επειδή αγαπάνε τον Χριστό. Γιατί η πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, διανοίας σου, δυνάμεώς σου και ψυχή σου. Αυτή είναι η εντολή. Και τότε ο Θεός θα είναι υπερασπιστής σου, και τότε ο Θεός θα είναι βοηθός σου, και τότε ο Θεός θα είναι σωτήρας σου. Γιατί? Γιατί τον αγαπάς. Και πώς αποδεικνύεται η αγάπη σου? Με την υπακοή σου σε αυτόν. Άρα λοιπόν, όποια εισήγηση και αν ακούσουμε
από οποιοδήποτε στόμα. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι σωστά τα λέει λάθος. Το κρίσιμο σημείο είναι μου το έχει πει ο Θεός ή δεν μου το έχει πει. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι να σκεφτώ να του κάνω το χατήρι. Το κρίσιμο σημείο είναι να κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί θα σηκώσει το πτιάριον αυτού και δεν θέλω να με βρει άχυρο, που να ζητάω, να θέλω και να μην με ενδιαφέρει το πρόσωπο, το αγαπητικό, ο αγαπημένος της ψυχής μου. Δεν θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, αδερφοί, αν δεν αγαπήσουμε τον Χριστό, αν δεν αγαπάμε τον Χριστό, αν αγαπάμε άλλα πράγματα, αν θέλουμε άλλα πράγματα, αν επιδιώκουμε άλλα πράγματα. Ο Χριστός έχει μία εντολή. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού, να πας εκεί, και τη δικαιοσύνη αυτού, να υπακούς το λόγο του, και τότε όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Εάν εσύ ξεκινάς με όλα ή κάποια από όλα τα άλλα, ούτε η βασιλεία του Θεού θα σου δοθεί, ούτε στη δικαιοσύνη του Θεού θα περπατάς. Γιατί το θέλεις, αλλά δεν θα καταφέρεις να νικήσεις το διάβολο όταν θα σε πειράξει. Γιατί? Γιατί ο έξωθεν ερχόμενος πειρασμός θα βρει ανταπόκριση μέσα στον εσωτερικό σου άνθρωπο. Είδες, προσευχήθηκες και δεν σ' άκουσε. Απαράτατον. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό? Πόσες φορές έχω δει νέους έχω στο μυαλό μου τώρα, γι' αυτό το λέω, αλλά και μεγάλους υποθέτω, που μου λένε προσευχήθηκα να με βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και δεν με βάφτισε, φεύγω. Τον πείραξε ο διάβολος και τον νίκησε. Προσευχήθηκα να με θεραπεύσει ο Χριστός και δεν με θεράπευσε, φεύγω. Προσευχήθηκε να με παντρέψει ο Χριστός και δεν με πάντρεψε, φεύγω. Αυτός δεν είναι κατάλληλος για τη βασιλεία των ουρανών. Όχι γιατί ο Χριστός δεν τον θέλει, αλλά γιατί οι συγγύσεις του διαβόλου θα βρούνε καλό χώμα, προδιατεθειμένο άνθρωπο. Πόσο μ' αρέσουν οι τρεις παιδες όταν τους είπε ο Ναβουγοδονόσορ, προσκυνήσατε το Θεό μου γιατί θα σας πετάξω μέσα στο καμίνι. Γιατί δεν το κάνανε? Δύσκολο ήταν να κάνουν ένα έτσι και να τελειώνει? Εύκολο ήταν. Και πάλι θα έκανε τις θέσεις τους και πάλι θα λατρεύανε το Θεό και πάλι θα δοξάζανε το Θεό. Αλλά ήταν ένας πειρασμός και έπρεπε να αντισταθούνε. Και αντισταθήκανε με αγάπη και νικήσανε. Εγώ ξέρω, εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, επειδή τον αγαπάμε, πάλι δεν προσκυνάμε τους θεούς σου και την εικόνα σου, βασιλιά. Πόσο ωραία λόγια είναι. Αν σου απαντήσει θα τον αγαπάς, αν δεν σου απαντήσει θα συνεχίζεις να τον αγαπάς. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, συνήθως δεν απαντάει ο Θεός. Και μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Για να το πω πιο σωστά, δεν απαντάει άμεσα. Για να το πω πιο σωστά, δεν απαντάει όταν εσύ το θέλεις, όπως εσύ το θέλεις, τότε που εσύ το θέλεις, έτσι όπως εσύ το θέλεις. Ο Θεός είναι και παραμένει Κύριος. Εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε. Είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Είναι. Αμήν. Αδερφοί, αυτός ο λόγος σήμερα δεν είναι για να μας στενοχωρήσει ο Θεός. Δεν είναι για να μας μαλώσει. Γιατί ξέρει ότι όλοι μας, δυστυχώς, έτσι είμαστε όπως δεν πρέπει. Αλλά το λέει γιατί μας αγαπάει. Με αγάπη αιώνια. Να στρέψουμε το βλέμμα μας, την εξήτησή μας, στο να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστόν που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας με όλη μας την καρδιά, όλη μας την ψυχή, όλη μας τη δύναμη, όλη μας τη διάνοια, ώστε τώρα που θα έρθει το πτιάριον
γιατί θα έρθει. Έδειξε ο Θεός μια όραση ότι είμαστε εδώ στην εκκλησία και μπήκε ένα μεγάλο κύμα μέσα. Και ενώ η εκκλησία ήταν γεμάτη, κάποιος τους έβγαλε έξω. Και ποιοι ήτανε αυτοί που μείνανε? Τα πόδια τους ήτανε στερεωμένα στη γη, σαν σε μπετό. Και αυτό το στερέωμα είναι η αγάπη μας στο Χριστό. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Να αγαπήσουμε το Χριστό. Και για να το πω πιο σωστά, να ζητήσουμε από το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά μας με αγάπη για αυτό το ευλογημένο πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτό το ευλογημένο πρόσωπο που είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, στον οποίον έχει δοθεί πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, να τον αγαπήσουμε, να τον εμπιστευτούμε και να ελπίζουμε μόνο σε Αυτόν, για να μείνουμε στερεοί και αμετακίνητοι, εργαζόμενοι στο έργο το δικό Του, εις δόξαν Θεού Πατρός, αλλά και σε απεριόριστη ευλογία στη ζωή μας. Όχι σαν να σου δώσω για να μου δώσεις, αλλά σαν σ' αγαπάω, σε υπακούω, σ' αγαπάω και σε ευλογώ. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο.